Καλώς την. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Μπράβο. Δεδομένων. Καλά, ναι, δεδομένων. Έτσι, ναι. Στο δεδομένων είμαστε, ναι, όλοι. Στο δεδομένων. Λοιπόν, Κατερίνα, δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω. Τι. Τι ωραία και σεξ φωτογράφηση ήταν αυτή για το downtown. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Όχι, ούτε εγώ. Όχι, ναι. Το ωραία και σεξ. Το ότι εσύ θα περνούσες μια πιο εξωστρεφή φάση. Δηλαδή, η Νάνση μου λέει το είδε το κόνσεπτ, συμφώνησε. Λέω το είδε, συμφώνησε. Τώρα τι θα κάνει, δεν ξέρω. Λέω, ωραία, τη το είπα off-screen ότι ίσως φταίει το γεγονός ότι μεγαλώνοντας έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση και έτσι δεν φοβάμαι τόσο πολύ στο να εκτεθώ και κάπως μην με κακολογήσουν, ας πούμε, ή μην μπουν τίποτα. Οπότε, ναι. Είχες αυτό το θέμα. Κοίταξε, ναι, όταν έχεις μια εμφάνιση, εγώ τι έκανα. Δεν την προτάσω ποτέ έτσι κι αλλιώς. Ναι, και κρατιόμουν και λίγο παραπάνω ίσως από το κανονικό, με αυτή την έννοια. Ναι. Αλλά μου άρεσε πολύ, ήταν πολύ χαλαρό, πολύ έτσι αμερικάνικο, πολύ fresh. Δηλαδή, μ' άρεσε πάρα πολύ το concept. Πότε έγινε αυτό το κλικ με στο μυαλό σου και λες, εντάξει, αυτό είμαι, δεν με νοιάζει πια. Δεν είναι μια στιγμή, είναι μια διαδικασία ζωής, αλλά έρχεται με την ωριμότητα, ας πούμε. Είναι ένα από τα καλά πράγματα της ωριμότητας και του να μεγαλώνεις. Τι είδες να αλλάζεις τον εαυτό σου? Πρακτικά, τι είδες να αλλάζει, που πριν από χρόνια θα ήταν... Να τον αποδέχομαι πιο πολύ, να έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση, να με νοιάζει λιγότερο το τι λένε οι άλλοι, γιατί είναι κάτι φυσικό, διάφορα πράγματα. Τώρα λοιπόν πώς αισθάνεσαι? Κοίταξε, αισθάνομαι μερικές φορές... Καλά, εγώ είμαι φύση βαριά. Είμαι φύση μελαγχολικός άνθρωπος και βαρύς. Και είναι τη, δηλαδή, πώς το λένε, φαίνεται το παιδί. Ήταν οι δυο μου αδελφές και παίζανε, κάνανε σαχλαμάρες. Και εγώ ήμουν κλεισμένη, είχα βρει ένα δωματιάκι με τα βιβλία μου και αυτά και σκεφτόμουν. Τι δηλαδή, σκεφτόσουν? Τα πάντα. Τη ζωή, την ύπαρξη, γιατί συμβαίνει αυτό, τι νόημα υπάρχει σε αυτό. Ξέρεις, είναι ερωτήματα τα οποία μεταλάνιζαν από μικρή και μεταλανίζουν και τώρα δηλαδή. Δεν βρήκες λύση. Όχι, δεν βρίσκει. Πού καλέ χρόνια οι φιλόσοφοι. Νομίζω ένα άστα με ταλανίζουν αυτά. Ναι, αλλά έχεις πίσω από την κάμερα, έχεις πάρα πολύ πλάκα και πολύ χιούμορ και πολύ άνετη είσαι. Ετερών εκάτερων. Οι πιο σοβαροί άνθρωποι και πιο... Εγώ πάρα πολλούς που είναι σοβαροί και τους θαυμάζω και πάρα πολύ και είναι και μορφωμένοι, έχουν τρομερό χιούμορ. Η έλλειψη χιούμορ είναι και έλλειψη ευφυΐας. Ναι, εσύ χιούμορ έχεις πάρα πολύ. Δηλαδή... Δεν ξέρω αν έχω πολύ, αλλά τουλάχιστον μπορώ να καταλάβω το χιούμορ. Δεν ξέρω αν εκπέμπω χιούμορ, ναι, αλλά το καταλαβαίνω. Μπορώ να παίξω μπαλάκι. Εσύ λοιπόν αποφάσισες ότι είσαι okay με την εικόνα σου πλέον. Ότι είσαι αυτή που είσαι. Με την και εικόνα, ότι δεν χρειάζεται με την ύπαρξή μου, ρε Νάνση. Συνολικά δεν είναι μόνο η εικόνα. Είναι αυτό που εκπέμπεις. Το πώς μιλάς, τι χιούμορ κάνεις, ποιο είναι το χρώμα της φωνής σου, πώς χαμογελάς. Δηλαδή όλα αυτά που ξέρεις. Όταν είσαι μικρός θέλεις να αρέσεις, ναι, θέλεις να σε αποδεχτούν, έχεις αγωνία για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχω τώρα τέτοια αγωνία. Σε εμπόδιζε αυτό, το να μην πιστεύεις τον εαυτό σου σε πολλά πράγματα ή να σε νοιάζει τόσο πολύ η γνώμη των άλλων που να σε κρατά πίσω από πράγματα και αποφάσεις? Θα ήθελα να έχω μεγαλώσει με περισσότερη αυτοπεποίθηση, ενώ να με έχουν από το σπίτι μου. Αλλά δυστυχώς... Τι είναι αυτό που σε... Τι είναι αυτό νομίζεις που σε έρθει? Το ξεκινάει γονείς, δηλαδή, αυτοπεποίθηση σε ένα παιδί. Πώς θα το έκανες εσύ? Δεν ξέρω, μωρέ, δεν είμαι και μάνα. Τώρα μην λέω, θα λέω τώρα συνταγές στους δραστηριωμένους. Έχεις πολλά ανήψια όμως. Έχω ανήψια, αλλά δεν μπορώ και να δώσω συνταγή για κάτι που δεν έχω βιώσει. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι όταν έχει ανασφάλεια ο γονιός και έλλειψη αυτοπεποίθησης, έστω και σιωπηλά το μεταγγίζει στο παιδί. Mm. Οπότε, όσο πιο καλά αισθάνεται ο γονιός και είναι καλά με τον εαυτό, τόσο καλύτερα, πιο ανδρωμένο θα βγει το παιδί. Πιστεύω ότι είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία με τους γονείς μας. Και επειδή είναι μιμητικό αν το παιδί, ό,τι και αν του πει στη θεωρία, στην πράξη θα κάνει αυτό που βλέπει. Τώρα, πόσο γονιός μπορεί να έχει. Πρέπει να έχει δουλέψει ήδη με τον εαυτό του. Αλλά μην ξεχνάς ότι τουλάχιστον οι δικοί μου οι γονείς. Η μαμά μου ήταν 21 χρόνο κοριτσάκι. Δεν ήξερε να βράζει ένα αυγό. Ξαφνικά βρέθηκε με δύο παιδιά. Δηλαδή, ο μπαμπάς μου ήταν 25, βρέθηκε να έχει μια οικογένεια που πρέπει να τη ζήσει. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι και καλά τα κάνανε. Ναι. Και μπράβο τους. Δηλαδή για την τόλμη τους και το θάρρος τους. Οι γονείς σου γιατί είχαν παντρευτεί τόσο μικροί? Από γιατί έρωτα. Τότε παντρευόντουσαν μικροί. Κοίταξε, δεν μπορούσαν να έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις και αυτά. Και ήταν στη δεκαετία εκείνη. Ήταν... Η αδερφή σου είναι... μοιάζεται στο χαρακτήρα με την αδερφή σου? Με τη μεγάλη. Ναι, ή με τη μεγάλη ή τη μικρότερη, δεν ξέρω. Νομίζω ότι μοιάζω με καμία. Ήσουν γενικά διαφορετική. Ναι, ρε παιδί, εκεί δεν είναι θέμα πολιών. Φοβερό δεν είναι αυτό. Από μια οικογένεια βγαίνουν τρία τελείως διαφορετικά πλάσματα. Πάντως θα έλεγα ότι κοινό μας στοιχείο ήταν η έλλειψη αυτοπεποίθησης για κάποια χρόνια. Μετά η κάθε μία έχει τη διαδρομή της και θα προσπαθεί να το κερδίσει. Αυτό σε φρένερε και επαγγελματικά και προσωπικά?
Δεν με φρέναρε, μωρέ. Ήτανε, απλώς ήταν μια αγωνία παραπάνω από το κανονικό. Δηλαδή είχα να υπομισθώ και αυτή την αγωνία μαζί με όλες τις άλλες. Θα έχω δουλειά αύριο. Θα τα καταφέρω σε αυτό να το κάνω έτσι. Δηλαδή με φόρτωνε με τρομε. Και όταν βάζει τον εαυτό σου σε αυτή τη θέση, η αλήθεια είναι ότι θολώνει και το τοπίο σου. Δηλαδή, καμιά φορά τον καταδικάζει σε πράγματα που δεν σου αξίζουν. Κατώτερα. Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο feedback που είχα από αυτό ήταν στις προσωπικές μου σχέσεις. Πάντα καταδίκαζα τον εαυτό μου στις σχέσεις ώστε να είμαι υποδέστερη. Αλήθεια. Δεν του έδινα το credit ότι μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα. Ότι του αξίζει κάτι καλύτερο. Mm. Μια καλύτερη συμπεριφορά. Περισσότερο σεβασμός, λέω, ας πούμε. Ναι. Άρα όταν γνώρισες τον άντρα σου, ας πούμε ότι ήσουν τυχερή σε αυτό, δηλαδή θα μπορούσες πάλι να έχεις μια λάθος σχέση, αλλά ήσουν τυχερή που τελικά κατά λάθος, κατά τύχη. Όχι, δεν έγινε κατά λάθος. Ήταν η στιγμή εκείνη. Ήταν μια στιγμή ωριμότητας και μετά, δηλαδή πια είχα αρχίσει να δρέπω αυτούς τους καρπούς που σου έλεγα της δουλειάς, των διαβασμάτων, της ψυχοθεραπείας, του αγώνα, της ήττας, του λάθους, του να ξαναβρω το σωστό. Και τον συνάντησα μπροστά μου και βέβαια όταν είναι το σωστό πρόσωπο σε βοηθάει και να ανθίσεις, να συνεχίσεις αυτή τη διαδρομή. Ναι. Γιατί αυτή, ρε παιδιά, δεν σταματάει και ποτέ. Καλά, φυσικά. Δεν νομίζω ότι σταματάει, δηλαδή, να πεις «Α, τώρα το έχω». Ναι. Τώρα... Ναι. Δεν είναι έτσι. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Τώρα κοντά 14. Α, πώς είναι στα 14? Α, πολλά χρόνια. Ναι, και σχέση και γάμος. Ο γάμος δεν είναι 14. 7 πόσα είναι, 10. Το 13. 8. Ναι, καλά, κοντεύουν, ναι. 8. Εντάξει, πέρασαν τα 7. Ναι, πρέπει να περάσετε τα 7 και περάσανε και ένα διάστημα που ήσασταν μαζί πριν παντρευτείτε. Ναι. Οπότε και αυτός ο γάμος είναι. Ναι, εντάξει, γνωρίζεις. Μείνατε αμέσως μαζί. Πότε? Όταν γνωριστήκατε, καλέ. Καλά, δεν μείναμε μαζί όταν παντρευτήκαμε. Θα μείνουμε μαζί όταν γνωριστήκαμε. Όταν παντρευτήκαμε. Κάτσε, συγγνώμη λίγο. Εγώ δεν ζούσα. Δεν είμαι υπέρ της συγκατοίκησης. Ούτε εγώ, αλλά άμα παντρευτείς, κάπως πρέπει να. Ναι, εντάξει. Απλώς επειδή έκανα κάτι εργασία. Έκανα κάτι εργασία στο σπίτι. Ναι. Γινόταν κάτι εργασία στο σπίτι για να μπορέσω να του δημιουργήσω το χώρο, να μπορέσει να φέρει και τα πράγματά του και αυτά. Και για 3 μήνες έμενε στο δικό του. Άρα, μεγάλο βήμα για σένα το να είναι 24 ώρες, 24 ώρες κάποιος εκεί μέσα. Ειδικά με την καραντίνα και 25 ώρες. Ναι, η καραντίνα ήταν μεγάλο πλάσ. Ναι. Μεγάλο συν για τη σχέση, γιατί πραγματικά βλέπεις πάρα πολλά πράγματα. Προς το καλύτερο. Προς το καλύτερο, βέβαια. Δεν λένε ότι. Κάποιοι είναι τόποι τις προάλλες. Λέει ότι όποιος πέρασε και τη δεύτερη καραντίνα και είναι ακόμα. Θα είναι για πάντα. Θα γιορτάσει το 50 χρόνια γάμου. Πώς λένε αυτό τώρα. Εγώ δεν ξέρω. Λένε. Πώς κατάφερες λοιπόν τώρα όλα αυτά τα πράγματα μέσα σου να συμβαδίσουν με την έννοια της συγκατοίκησης και να είναι όλα ομαλά? Συμβίωση πια. Ναι. Βλέπεις τη θετική τους πλευρά. Mm. Αυτό ουσιαστικά όταν αποφασίζεις να δεσμευτείς με μένα με τα δεσμά του γάμου, είναι ότι παίρνεις αυτή την απόφαση ότι τώρα θα δω τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Και βλέπεις ότι ξεπηδάνε μπροστά σου καινούργια πράγματα που δεν τα ξέρεις. Το ότι, ας πούμε, αυτά είναι από πολύ απλά μέχρι πολύ βαθιά. Ναι, δεν πειράζει, τα πολύ απλά. Μέχρι πολύ βαθιά. Το απλό είναι ότι κάνεις μία κίνηση και ο άλλος ξέρει γιατί την κάνεις, που είναι δίπλα στον καναπέ και σε κοιτάει. Ξέρει ακριβώς γιατί την έχεις κάνει. Ή όταν, ας πούμε, σου λέω, βλέπει κάτι ο Μάνος τηλεόραση και του κάνω. Και ξέρει, εντάξει, τώρα το κλείνω. Δηλαδή ξέρει, ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να του κάνουμε 10 ώρες κουβέντα. Σε παρακαλώ, ξέρεις, επειδή εγώ δεν αντέχω να βλέπω αυτό το πρόγραμμα και μην πούστα. Γιατί αλλιώς θα μετακινηθώ και. Τίποτα. Δεν τελειώνει η ιστορία. Και εγώ επίσης δεν θέλει να μιλήσει. Ξέρω εγώ, κάθεται και είναι ήσυχος και δεν θέλει να μετακινηθεί. Ηρεμή, ξέρω εγώ, ή σκέφτεται κάτι. Το σέβομαι. Ναι. Πώς το λένε. Ζυμώνε σε με έναν τρόπο, γίνεσαι λιγότερο εγωιστής όταν συμβιώνεις με έναν άνθρωπο. Ναι. Τι σε ζόρισε τον πρώτο καιρό, ας πούμε τους πρώτους μήνες? Τίποτα ιδιαίτερα θα σου έλεγα. Γενικά μου είναι ένας συμβατός άνθρωπος. Δεν έχουμε μεγάλες αποκλίσεις. Σεβόμαστε ο ένας την ησυχία του άλλου. Κοίταξε, με το φαγητό έχουμε ένα θέμα, ας πούμε. Είναι διαφορετικοί κόσμοι. Μαγειρεύεις εσύ? Δηλαδή τώρα με την καραντίνα που έμενε στο σπίτι, όλη την ώρα τι θα φάμε. Εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου με το θέμα. Όταν έρθει η ώρα να φάω, παίρνω ένα παξιμάδι, παίρνω και μια ντομάτα, το τρώω και τελειώνει η υπόθεση. Το τι θα φάμε, να σκεφτώ να κάνω meditation κάθε μέρα και να εφεύρω ένα καινούριο φαΐ, άρχισε να γίνεται πολύ ψυχοφθόρο. Αλλά και αυτό το λύσαμε. Του είπα, τι θα φάω, δες τι θα φάω. Φτιάξε εσύ.
φτιάξει κι εσύ. Να φτιάχνω κι εγώ, να φτιάξει κι εσύ. Εσύ τι φτιάχνει τίποτα. Έχω ξυμάδι, το μάτι. Μου φτιάχνω κι εγώ, θα φτιάξω το ακρίδε. Αλλά όταν ο άλλο θέλει να φτιάξω ένα μεγαλειώδε φαγητό. Δεν μπορώ κάθε μέρα ένα μεγαλειώδε φαγητό να σκεφτώ αυτό. Ακείνο τον ενδιαφέρει το φαγητό. Και όταν βγαίνετε έξω πάλι είναι έτσι. Είναι, έχει άμεση επαφή με το στομάχι του. Όπω και οι περισσότεροι άντρε. Όταν βγαίνετε έξω, πώ είναι. Ενώ έχω ξεχάσει η Νάνση μου πώς είναι όταν βγαίνουμε έξω. Σου λείπει. Πολύ. Ναι. Αν μου λείπει κάτι είναι αυτό. Το να βγω, να φάω. Επειδή γλιτώνω, ξέρεις, επειδή πηγαίνω και στα εστιατόρια και από εδώ και από εκεί, γλιτώνω και τη μαγειρική. Ξέρεις, όταν δεν θέλω να μαγειρευτώ, δεν πάμε να φάμε λίγο έξω που μας έχει λείψει και έχουμε πάει πριν δύο μέρες. Κατάλαβες. Τώρα τι να πω. Τώρα τι να πεις. Τώρα τι να πω. Το κεφάλι κάτω και στην κουζίνα, γρήγορα. Πώς το περνάς όλο αυτό με το σπίτι και με την. Τότε δεν πάτε στη δουλειά. Κοίταξε. Σπιτόγατος, αυτό έλεγα. Είμαι πολύ σπιτόγατος. Ναι, μου αρέσει το σπίτι. Επειδή θέλεις, όχι επειδή ναι, πρέπει. Επειδή όχι στο επιβάλλον. Αυτό είναι μια άλλη κατάσταση. Μου λείπει, αλλά πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της εργασίας και της κανονικότητας της εργασίας. Γι' αυτό εξού και η εργασιοθεραπεία είναι το πρώτο φάρμακο για πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό, επειδή εμάς μας έχει λείψει πολύ στη δική μου, στο δικό μου τομέα, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η κανονικότητα της εργασίας. Κατερίνα, ήσουν και τα πρώτα ονόματα που πήρανε θέση και μάλιστα με μια προσωπική ιστορία σε αυτό το ελληνικό κίνημα που λέμε MeToo. Αυτή την απόφαση πώς την πήρες? Ήταν επίπονη, ήταν δύσκολη, εύκολη? Αισθάνθηκα ότι αυτός ο δρόμος... Ναι, βέβαια, πάρα πολύ. Αυτός ο δρόμος είναι πολύ μακρύς, ξεκίνησε με κάποιο τρόπο. Έβλεπα μέχρι ένα σημείο τη διαδρομή του και αισθάνθηκα αυτό σαν να είμαι, ότι κι εγώ είμαι ένας κρίκος μιας αλυσίδας που αν λείψει ο δικός μου κρίκος μπορεί η αλυσίδα να μην την ακολουθήσουμε. Έτσι λειτουργήσα μόνο, με κανέναν άλλο τρόπο έτσι δηλαδή πιο προσωπικό. Δεν είχα κάτι μέσα μου, δεν είχε μείνει. Τα έχω λύσει αυτά τα θέματα, τα έχω διαχειριστεί δηλαδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλώς αισθάνθηκα ότι το ένα φέρνει το άλλο. Ναι. Και ότι πρέπει να γίνει και όπως και φάνηκε. Και έτσι. Είδατε ότι ξεκινήσαμε λίγο πιο χαλαρά και γενικά το πράγμα προχωράει όλο και πιο βαθιά. Μπαίνει το μαχαίρι στο κόκαλο. Το εκμυστηρεύτηκε σε κάποιον άλλον πριν πει την ιστορία σου, δηλαδή το σύζυγό σου ή... Το ξέρουν, τι εννοείς, τι είναι εκμυστηρεύτηκε αυτό. Ότι εγώ θα βγω δημόσια να μιλήσω για μια ιστορία που μου συνέβη. Το είπες, προετοίμασες κάποιον ή ήταν μια δική σου απόφαση? Όχι, ούτε αν εννοείς γονείς, αδέλφια, ναι, γονείς, πολιτούς. Ήταν μια προσωπική μου, τελείως δική μου απόφαση. Με το Μάνο το συζήτησα λιγάκι, αλλά ο Μάνος είναι τόσο στα δύσκολα, τόσο με πιάνει, γι' αυτό σου λέω. Υπάρχει πυρηνική σχέση που μου λέει φυσικά είναι δική σου η απόφαση και η ανάγκη. Εγώ είμαι δίπλα σου, μόνο αυτό μπορώ να κάνω. Όχι, δεν ρώτησα τη γνώμη κανενός να μου πει αν πρέπει να... Γι' αυτό και το σκεφτόμουν από την ώρα που βγήκε η Ζέτα για μία εβδομάδα σχεδόν. Και πώς αισθάνεσαι από αυτό το, ας πούμε, το ελληνικό κίνημα ξεκίνησε, ρε παιδί μου, από κάτι μικρό και βλέπεις ότι μεγαλώνει, γίνεται σαν χιονοστιβάδα πια. Έτσι γίνεται συνήθως. Αλλά ήδη νομίζω ότι συντελείται μια αλλαγή εποχής. Θα μπουν κάποια πράγματα σε μία βάση. Ήδη φτιάχνουν κώδικες δεοντολογίας. Δεν ξέραμε τόσα πράγματα, ρε παιδιά. Ναι. Δηλαδή, μα δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Ναι. Η άγνοια είναι κακό πράγμα. Mm. Θα μου πεις, δεν είχες τα 35 σου, γιατί ήμουν 35 χρόνια. Δεν είχα. Τι να κάνω τώρα. Νόμιζα ότι έτσι είναι το ότι κανονικό. Έτσι είναι το όλοι κανονικό. Αυτό νόμιζαν, παιδιά, ότι αυτό παιδιά, είναι το κανονικό. Εντάξει, όταν αυτό ξέρεις ότι γίνεται, είναι μια πρακτική χρόνων και γίνεται σε τόσους χώρους, το δέχεσαι χωρίς να βάζεις τα όρια σου. Αυτή η εμπειρία δεν σου μάθε να βάζεις κάποια όρια ή να ακούς λίγο περισσότερο, γιατί λίγο πολύ. Όποια συνεργασία Όχι. πρόκειται να κάνουμε, ακούμε, ξέρουμε εκ των προτέρων τι πρόκειται να μας συμβεί, ως ένα σημείο. Σου βάλε όρια, Όχι, σου δεν μαθαίνω. Μου βάλε όριο με την έννοια να καταλάβω ότι αυτό είναι κάτι που γίνεται, είναι παραβατικό. Ναι. Δεν είναι το σωστό. Νιώθεις μέσα σου ότι κάτι συμβαίνει λάθος, αλλά δεν ξέρεις τι είναι αυτό που είναι λάθος ακριβώς. Ναι. Πρέπει να μπει, πρέπει να θεσμοθετηθεί, πρέπει να γραφτεί, πρέπει να εμπεδωθεί, πρέπει να γίνει, να το χωνέψουμε. Κατάλαβα, ναι. Θέλουμε χρόνο γι' αυτό. Και έχουν, νομίζω ότι αν υπάρχει ένα καλό σε όλη αυτή την πολύ πονητική και θλιβερή ιστορία για όλες τις πλευρές, είναι ότι μπαίνουν βάσεις για κάτι καλύτερο για τα παιδιά που έρχονται εδώ. Πότε κατάλαβες ότι είναι λάθος αυτό? Γιατί είπες πριν ότι δεν είχα καταλάβει ότι είναι λάθος. Το κατάλαβες κάποια στιγμή, όταν μοιράστηκες τις εμπειρίες, όταν. Όταν μίλησε. Θεωρώ, παιδί μου, το κατάλαβα. Ποιες εμπειρίες? Για ποιες εμπειρίες? Πότε. Τι λες? Εσύ το κατάλαβες 10 χρόνια μετά, 15 χρόνια μετά. Ναι, αυτό σου λέω.
σε συνειδητοποίηση ήρθα όταν βλέπω τη Σοφία Μπεκατόρου, βλέπω όλη αυτή την ιστορία. Βεβαίως εκεί υπάρχει ένα συμβάν το οποίο είναι ποινικό αδίκημα, το οποίο είναι πολύ μπαραμπαμπά. Μιλάω με τη Ζέτα, βλέπω ότι ξέρω ότι αυτό είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, έχω ακούσει δηλαδή, και συνειδητοποιώ ότι αυτό δεν πρέπει να είναι κανονικό. Δεν είναι τόσο εύκολο να το συνειδητοποιήσεις. Ναι, ίσως, δεν ξέρω. Δηλαδή ακούγοντας τη Ζέτα, το συνειδητοποιήσεις. Εγώ είμαι πολύ βαθιά ενοχική. Θεωρείς ότι εσύ είσαι αδύναμος. Ναι. Ότι εσύ δεν έβαλες όρια. Ότι... Όμως απέναντί σου, όταν υπάρχει μια δυναμική μεγάλη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάρισμα σε αυτό. Και εντάξει, προφανώς είμαι συνένοχος σε κάτι που κακό που συμβαίνει, αλλά δεν ξέρεις πού και πόσο και τι να κάνεις και πώς θα μπορούσες να το έχεις χειριστεί διαφορετικά. Πιστεύεις ότι η επόμενη μέρα στο θέατρο θα είναι διαφορετική? Βέβαια, αν δεν υπήρχε αυτή η ελπίδα, θα είχα μεγάλη θλίψη στην καρδιά μου, γιατί βυθίστηκα με όλα αυτά. Τώρα πώς είσαι? Τώρα είσαι καλά, είσαι χαμογελαστή. Είμαι καλά. Εντάξει, έκανα κάτι, ένα guest εδώ πέρα, ξέρω εγώ, στον Μπέζο, ξέρω εγώ. Θα βγει και το σύριαλ που έκανα το καλοκαίρι που έχω μεγάλη χαρά. Και έχω και αγωνία να το δω, δηλαδή, γιατί έχω επενδύσει. Τι είναι, οικογενειακό έτσι? Όχι, είναι στην Κοσμοτέ TV, 8 επεισόδια, limited series είναι σε αυτό το format. Και είναι ψυχολογικό thriller. Αχωρέσεις εσύ σε αυτά. Και έχω μεγάλη αγωνία να το δω. Θα βγει μέσα Μάη, αυτό είναι που επίκειται. Και... Ναι. Αλλά είσαι χαρούμενη. Πλάνα, είσαι καλά. Πλάνα κάνετε με το Μάνο. Κάνετε με το Μάνο πλάνα. Επιπίου θέματος. Γενικά, ρε παιδί μου. Θα κάνετε το καλοκαίρι. Τι θα κάνετε το καλοκαίρι, θα κάνετε διακοπές που θα... Δεν ξέρω πώς είστε σαν ζευγάρι, εσύ, αυτό λέω. Μου κάνει πλάκα. Ήρθα εδώ πέρα για να με τρολάρει, έτσι. Τι καλέ. Τι πλάνο να κάνουμε, δεν βλέπεις τι ζούμε. Τι ζούμε, τον Ιούλιο. Θα βγούμε, πίσω μέσα. Θα βγούμε κάποιες, θα βγούμε. Τον Ιούλιο πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε τη δυνατότητα, αν όλα πάνε καλά, να πάμε κάποιες διακοπές και αν μπορεί και αυτό. Συμπίπτουν τα γούστα σας? Ναι, ναι, πολύ. Μας αρέσουν οι απόλυτες ερημιές. Α, δεν χρειάζεται. Και τελείως απλά πράγματα. Δεν έχουμε καμία επιθυμία ούτε για χλειδές, ούτε για. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα φύγεις. Τι θα γίνει, θα κάνεις λίγο ακόμη. Τι έκανες, καλά, τι θα μου κάνει. Όλα τα προηγούμενα, χάζεσαι τόση ώρα μέχρι να βγούμε. Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, θα σου κάνουμε ένα παιχνίδι με ερωτήσεις. Αλλά τώρα θα μεταφερθούμε, ναι. Όχι εμείς εδώ θα είμαστε. Στην κουζίνα είναι τα παιδιά και η Μαρία Χολέβα και φτιάχνουν το τέλειο πρωινό. Αυτό που φαντάζεσαι τα παιδιά ότι είναι το τέλειο πρωινό. Όχι, για μένα τι τέλειο έχει μέσα, είναι σοκολάτα. Αυτό.